Καλησπέρα σας, κυρία Τρυπάκου. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, από ό,τι διαπιστώνουμε και στο βίντεο, μένετε σπίτι και προσπαθείτε τουλάχιστον να δώσετε μια διαφορετική νότα και στον υπόλοιπο κόσμο που υπομένει όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει για τον κορονοϊό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στην ανακοίνωση που έχετε ουσιαστικά που συνοδεύει το βίντεο για το τραγούδι, λέτε ότι ο λόγος δεν βρήκε ακόμη χώρο να λέγεται. Θα τον τραγουδήσουμε όμως από τα σπίτια μας και θα το στείλουμε μέχρι τα δικά σας. Πώς πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία, πώς συμμετείχατε σε αυτό, πώς έγινε όλη αυτή η συνεννόηση, γιατί είστε και αρκετοί που συμμετέχετε. Είμαστε ζωή να έχουμε, είμαστε πάρα πολλοί. Κοιτάξτε να δείτε, με την πλειοψηφία των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, έχουμε υπάρξει και σε συνεργασίες και σε παρέες και έχουμε μια εκτίμηση στη δέουσα, εννοείται. Έχουμε σχέσεις δηλαδή, αλλά εγώ δεν... ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν μια μέρα άνοιξα το Facebook, βρέθηκα σε μια κοινή συνομιλία. Είδα, λέει αυτό, αυτό και αυτό. Καθένας μας έβαλε από 3-4 ακόμη συνεργάτες και φίλους που θεωρεί ότι ταιριάζουν σε αυτό και σαν φωνή και στην ιδεολογία και σαν οτιδήποτε. Καθίσαμε να προτείνουμε κομμάτια και καταλήξαμε στο σχήμα λόγου. Και ήταν όντως το καταλληλότερο για την κατάσταση Ισχύει. Την οποία ζούμε. Ισχύει. Ναι, η πρωτοβουλία, ναι, εννοείται. Η πρωτοβουλία ήταν του Νίκου του Βαφίδη και του Γιώργου του Φωκά, που έχουν κάνει και πέρα από το κομμάτι του στο μουσικό, έχουν ασχοληθεί και με τεχνικά κομμάτια του, του εγχειρήματος, του τραγουδιού. Και για μένα το σημαντικότερο, η αλήθεια είναι, και θα το πω τώρα με συγκίνηση, είναι η πρωτοβουλία της Νόνικας Μαλκουτζή που έχει κάνει την απόδοση στη νοηματική. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Ναι, ναι. Πώς αποφασίστηκε να υπάρχει και στη νοηματική αυτό το κομμάτι. Πραγματικά εξαιρετική αυτό η πρωτοβουλία ήταν... αυτή. Ναι, ναι, αυτό ήταν, γενικότερα υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι και καλλιτέχνες μέσα στο βίντεο αυτό που... Καλώς ή κακώς, σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα που ονολογούς τον καθένα μας δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά η Νόνικα, η Μαλκουτζή είναι ένα από αυτά τα άτομα. Ήξερα ότι ασχολιόταν και με την νοηματική και από παλιότερα. Και απλά χάρηκα πάρα πολύ που πήρε την πρωτοβουλία να το ενσωματώσει, το έμαθε, το απέδωσε υπέροχα, γιατί η Νόνικα είναι και ηθοποιός εκτός από τραγουδίστρια και μουσικός. Και είχε μοναδική απόδοση σε αυτό και ήταν, είχαμε ένα μήνυμα από μία μητέρα, σε μία άλλη κοπέλα, πήγε αυτό το μήνυμα, από μία μητέρα που είπε ότι σας είδαμε με συγκίνηση και επιτέλους ο γιος μας μπόρεσε να δει ένα από όλα αυτά τα βιντεάκια που ανεβαίνουν. Και στο τέλος είπε, ο γιος μου είναι κοφάλαλος, ας πούμε, και νομίζω ότι αυτό ήταν... Μάλιστα. Ήταν πιο ισχυρό για εμάς. Πόσο εύκολο ήταν να συντονιστείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία, πώς έγινε, πώς φτάσαμε στην ολοκλήρωση του κομματιού, το είπατε όλο το τραγούδι και πάρθηκαν κάποια κομμάτια συγκεκριμένα ή ήταν συγκεκριμένα τα κομμάτια που είπατε και πάρθηκαν αυτά και μπήκαν στο βίντεο? Πώς έγινε όλο, λοιπόν, φτάσαμε στο μοντάζ? Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε με μεγαλύτερη ακρίβεια να σας το απαντήσει είτε ο Νίκος, είτε ο Γιώργος, είτε και οι δύο. Ναι. Αλλά ουσιαστικά η διαδικασία είχε ένα μπροσπίσω. Δηλαδή πρώτα ο Γιώργος έγραψε τον οδηγό του κομματιού, μας τον έστειλε, μας χώρισε φωνές, μας ανέθεσε φωνές κιόλας. Οπότε δεν ήταν ότι το είπαμε από πάνω μέχρι κάτω το κομμάτι όλο, αλλά υπήρχε αρκετά μπρος-πίσω σε σχέση με την συνεννόηση και με το ότι εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα αυτό, εγώ πήρα αυτή την πρωτοβουλία κτλ. Κτλ. Και φυσικά η μεγάλη πρόκληση ήταν όλα αυτά να δεθούν στο τεχνικό κομμάτι, γιατί είμαστε και 40 άτομα που δεν γινόταν να είμαστε και απόλυτα ακριβείς ο ένας με τον άλλον. Οπότε, ναι. Αυτό μάλλον σου πέδεψε στα διαδικασία. Χαίρομαι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλή η προσπάθεια. Να περιμένουμε και ανάλογα εγχειρήματα, ανάλογα και με το πόσο θα κρατήσει βέβαια αυτός ο περιορισμός στο σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς
Για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, αυτό το κάναμε πρώτα απ' όλα για να βγούμε και οι ίδιοι από την, θα τολμήσω να το πω, μιζέρια που είχαμε μπει, ιδιαίτερα τον πρώτο γύρο της καραντίνας, που δεν είχαμε προλάβει να συνηθίσουμε και την κατάσταση. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι επηρέασε και συγκίνησε και άλλους ανθρώπους και τους έβγαλε και αυτούς από μια δύσκολη μέρα. Εμάς σαφώς μας δίνει κίνητρο να κάνουμε και άλλα πράγματα, mm-hmm. και εννοείται θα δείτε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι και από τους 40 μας, αλλά σίγουρα σε αυτήν την ομάδα ή σε μικρότερες επιμέρους ομάδες mm-hmm. θα υπάρξει υλικό. Γιατί δεν αποτελείται από άτομα που δεν φυσικάζονται mm-hmm. η ομάδα αυτή. Οπότε σίγουρα θα υπάρξουν πράγματα να δείτε. Και σε μια περίοδο που ακούγονται ότι υπάρχουν δυσκολίες πολλές στο κομμάτι το δικό σας, στο μουσικό κομμάτι. Ναι, ναι. Και με το κλείσιμο πράγματα. Των μαγαζιών πράγματα. Και με των σκηνών και γενικότερα με όλη την κατάσταση που επικρατεί και με, και με τα επιδόματα και με οτιδήποτε ναι. άλλο ως μέτρο περιορισμού. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρετε αυτό το πράγμα και μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος κάνει τρομερό αγώνα από την πρώτη στιγμή για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και είναι συγκινητικό, σας το λέω αλήθεια. Και συγκινήθηκε λίγο. Παρόλο που εγώ προσωπικά δεν... εγώ εμπίπτω στην κατηγορία του επιδόματος, γιατί μάλιστα. κάνω και άλλες δουλειές και τέλος πάντων αυτό ήταν εξασφαλισμένο για μένα. Αλλά μου φαίνεται αδιανόητο που ενώ οι συνθήκες που δουλεύουμε είναι ούτως ή άλλως δύσκολες, mm-hmm. δεν είναι ψέματα ότι πολλές φορές αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε ανασφάλιστοι, να πληρωθούμε λιγότερα από τα συμφωνημένα γιατί δεν είχε κόσμο. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλες δουλειές. Mm-hmm. Και φυσικά είμαστε και το επάγγελμα του διασκεδαστή εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι δεν είμαστε... απευθύνεται ο άνθρωπος σε εμάς και λίγο σαν πολυτέλεια εντός εισαγωγικών θα το πω. Mm-hmm. Το οποίο ελπίζω να αλλάξει σαν νοοτροπία. Σαν νοοτροπία, ευχαριστώ mm-hmm. πάρα πολύ. Σαν νοοτροπία από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι πλέον στα καραντίνα δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ακούει μουσική, που δεν βλέπει ταινίες, που δεν διαβάζει βιβλία. Mm-hmm. Και θα καταλάβει ότι η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα mm-hmm. στις ζωές μας. Και ελπίζω πραγματικά αυτό το πράγμα να αρχίσει να φαίνεται και στο πώς αντιμετωπίζουν τους καλλιτέχνες μουσικούς ή οτιδήποτε άλλο. Και στην παροχή υπηρεσιών, γιατί mm-hmm. αυτό πληρώνουμε. Πληρωνόμαστε και πληρώνουμε. Στο δικό σας το κομμάτι, μετά την κρίση, μετά το τέλος της κρίσης, όταν ο κόσμος θα επιστρέψει ναι. στις δουλειές τους, όσος κόσμος επιστρέψει στις δουλειές του, και εσείς επιστρέψετε στα μαγαζιά όπου εργάζεστε, τι περιμένετε ναι. στην συνέχεια να αντιμετωπίσετε, τι είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο όταν θα επανέλθουμε στην κανονική ροή της ζωής? Αυτό που μας φοβίζει περισσότερο είναι το ότι θα αναγκαστούμε να δουλεύουμε για ακόμη λιγότερα χρήματα, για ακόμη πιο σποραδικά ένσημα, με πολύ μικρότερη πυκνότητα. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι δύσκολη διαβίωση για κάποιον που κάνει αυτό και μόνο. Mm-hmm. Αλλά τι να σας πω... Ας έχουμε μια αισιοδοξία mm-hmm. και μια ελπίδα ότι... Θα επιστρέψουμε κανονικά στην ναι, 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 ναι. Στην ότι θα ανακάμψουμε mm-hmm. τουλάχιστον σε κάποιο χρονικό διάστημα, ελπίζουμε σύντομο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αντριβάκου για αυτή την συζήτηση. Να ευχηθούμε ανάλογες κινήσεις και στο μέλλον. Ο κόσμος τις έχει ανάγκη αυτό το διάστημα. Και ναι. μπράβο για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.